Είμαι η Φρόσο Καλοπέσα και ήρθα να κάνω τις ελιοπιτούες με τη Χρύσο που με πέλανε. Κυρία Φρόσο μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, Χρύσο μου, να σε κάνω. Χάρηκα πάρα πολλά που ήρθες, γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπες στην εισαγωγή σου. Επέλλαρα μάλλον με τούντες τέλειες τις ελιοπιτούες και εκτός που την ωραία γέμιση και το φύλλο που είδα τώρα γιατί είναι τόσο όμορφο, θέλω να μου δείξεις και το πώς τις ανοίγεις. Ο τρόπος έχεις που έναν ιδιαίτερο ναι. τρόπο. Θα σου δείξω, μάλιστα. Και εκτός που τις ελιοπιτές, έχω να σας πω ότι θα μας κάνει τυροπιτούες και εκείνη τα τέλεια τα σουφλέ που τρώμε με το χαμ, το ζαμπόν και κοτόπιτα. Παιδιά, τούτη εκπομπή πραγματικά μείνετε, με κουνηθείτε που τον κάναπε. Θέλω όμως, κυρία Φρόσο μου, να ξεκινήσω γιατί έχουμε δουλειά πολύ. Ναι, να ανοίξουμε φύλλο. Πάμε πρώτα να δούμε τα υλικά για τις μικρές ελιόπιτες. Για το ζυμάρι μας θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια ηλιανθέλαιο, 15 γραμμάρια μπέκε πάουτερ, θα χρειαστούμε 5 γραμμάρια αλάτι και 500 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε μαύρες ελιές, κόλιανδρο, κρεμμύδι, φρέσκο δυόσμο και λίγο πιπέρι μαύρο. Εμάς έβαλε αναλογίες η κυρία Φρόσο γιατί με το μάτι. Ναι, ανάλογα. Πόσο ζυμάρι να έχουμε. Μάλιστα. Να ξεκινήσω, είμαι εδώ δίπλα στο μίξερ. Θες να ξεκινήσω με το ζυμάρι. Ναι, να κάνουμε το ζυμάρι για να ξεκουραστεί, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο πάει στον κάδο. Μάλιστα. Μέσα. Θα βάλει το ηλιαθέλειο μετά. Mm-hmm. Θα το ριζιάσουμε για 3-4 λεπτά. Έτσι λίγη ώρα. Ώσπου να. Γιατί... Καλύτερα φυκά στον κάδο. Ναι. Μάλιστα. Εδώ μέσα. Να, χαρά. Ένα λεπτό να το σκουπίζω γιατί ο μινέλαος να πιάνει και κοντινά να είναι καθαρό. Μάλιστα. Μια χαρά. Ο κάδος μου είναι στο μίξερ. Άρα, να βάλω... Σε σιγανή ταχύτητα τώρα, Χρύσο μου, ξεκίνα το. Να μας το ρίξει έτσι. Να βάλω το λάδι πρώτα, μετά το αλάτι. Όλα, και το baking powder, εκτός του το χυμό. Το λοιπόν, έβαλα το αλάτι, βάλω τον baking powder. Ναι. Και θα βάλουμε μέσα το λάδι. Και το λάδι. Να μπορούσαμε να βάλουμε και ελαιόλαδο ή θα μας τις έκαμνε έτσι. Ναι, γίνεται πάρα πολλά ώρα με το ελαιόλαδο. Να πω σε λίγο πιο βαρετές. Ναι, λίγο πιο βαρετές. Πιο βαρύ το ελαιόλαδο δίνει πιο βαριά γεύση. Αλλά ενώστιμες πολλά γίνεται και με το ελαιόλαδο. Με το μίξερ τώρα είναι μεγάλη ευκολία. Τσακ, τσακ. Ναι, 2 λεπτά να το κάνουμε. Να χρειαστεί να το κάνουμε και λίγο στο χέρι. Να το κάνουμε. Για να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Θα βάλω και το μπλέντερ μας πάνω που να κάνουμε τις ελιές. Ξεκοκκονισμένες οι ελιές, δεν το είπες ναι. Οι ελιές, είδατε τις, είναι χωρίς το κουκούτσι, έχει φρέσκο σκιόσμι δυόσμο η κυρία Φρόσο, κόλιανδρο και το κρεμμυδάκι. Είπες μου ότι προτιμάς το κόκκινο. Εντάξει, πιο γλυκό. Σχεδόν είναι έτοιμο. Εντάξει, μόλις ριζαστεί, ναι. Βάλ το χυμό μέσα. Θέλεις να το δεις, να μου το εγκρίνεις. Να το δω, καλό κάνει. Εντάξει. Καλό είναι, ναι. Ναι, μια χαρά. Θα βάλουμε λίγο το χυμό. Το χυμό πορτοκαλιού. Έχει σημασία αν είναι συσκευασμένο ή αν είναι φρέσκο. Εντάξει, ο φρέσκο είναι πάντα πιο ωραίο. Ναι, εντάξει. Έλα, κάμε το λίγο με το κουτάλι. Εγώ θεωρώ ότι με το φρέσκο είναι λίγο πιο σφιχτό. Κάμε το λίγο πιο σφιχτό. Εντάξει, μπορεί να βάλει. Το δοκίμασα. Θα βάλει λίγο παραπάνω. Ναι. Εύκολο. Άμα δεις και σφιχτό το ζυμαράκι, βάλει λίγο παραπάνω και έρχεται πιο... Άρα τώρα βάλουμε το χυμό λίγο για να δούμε πώς να φτάσει να ξεκολλά από τα αντικόμματα. Ναι, να φτάσει να ζυμώνεται. Μάλιστα. Να γίνει έτσι μια ωραία μαλακή ζύμη. Καμιά φορά τα αλεύρια είναι τόσο δυνατά και μπορεί να μην πάρουν όλο το υγρό. Ναι. Γι' αυτό πάντα λέμε στις ζύμες, λίγο. Ναι, για να βλέπουμε. Για να βλέπουμε. Έχει αλεύρι που έχει πιο πολύ γλουτένι, μπαίνει παραπάνω υγρό. Τούτο νομίζω να το μαζέψει ούλο. Δεν ξέρω, είναι μασχολία, το βάλουμε νόνο. Το βάλουμε νόνο. Να δώσει ακόμα ένα γύρο χρήσιμο μου να το μαζέψει και να μου το δώσει να το σημώσω πάνω στο μπάνι. Να το ετοιμάσω λίγο. Περίμενε λίγο.
Άμπραβο, το πιάσει καλά. Το λοιπόν, όσοι μας βλέπουν και είναι, ξέρουν ότι η μάμμα, η θεία, η ξαδέρφη, οποιοδήποτε ασχολείται με ζυμώματα, πιάστε τους τηλέφωνο να συντονιστούν με το ΡΙΚ. Ναι. Γιατί θα δουν έναν ξεχωριστό τρόπο για το πώς να κάνουν τις αγιοπιτσούες. Το λοιπόν. Νομίζω είναι εντάξει, Χρήσο μου. Να μαζέψει λίγο τα λεμπρούν, πώς ναι, ναι, κάνουν. Ναι, 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 κάνει, εντάξει, κάνει. Τέλειο. Κάτω και δώσ' μου το να το... Έτω. Μαλακούλη το είναι. Απαναγία μου. Πάρα πολλά ωραία. Σαν μετάξι. Ναι. Μετάξι. Πολλά ωραίο. Έλα, βάλ' μου το εδώ. Έλα. Το ζυμώσω, μετά θα το τυλίξουμε να ξεκουραστεί. Το κάνουμε... Είδες τι ζυμαράκι. Έτω. Ακριβώς, παιδιά. Τα υλικά μας ήταν ακριβώς. Μια χαρά. Τούτο δεν θα το φύω, γιατί να κάνουμε άλλο ζυμάρι μετά. Γιατί για τις τυροπιτσούες θέλουμε και να λόγω. Και τι να το κάνουμε τώρα, Χρήσιμο, για να ξεκουράζεται. Εντάξει, γίνονται... θέλεις να βάλω μέσα τις ελιές ή να ναι. Κάνω το άλλο το ζυμάρι. Κάμε το άλλο το ζυμάρι που θέλουμε τώρα για να ξεκουραστεί. Θα κάνω το άλλο το ζυμάρι, απλά όχι... δεν θα σας πω τα υλικά τώρα. Τούτο είναι νηστίσιμο. Ναι. Είναι νηστίσιμο, γίνω μόνο να κάνουμε. Για εκείνα που έχω σύνει, είναι... δεν θα σας πω τα υλικά τώρα. Γιατί θέλω να σας πω μαζί με τα υπόλοιπα μέσα σας στοιχίσω. Αλλά θα κάνω το ζυμαρούδι. Να βάλω αλεύρι. Ή να σας τα λέω να τα γράφετε λαλείτε, δεν πειράζει, συμπληρώνετε τα μετά. Εντάξει, βάλω μες στον κάδο 800 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Σε φρέζι. Το self-fraise. Βάλω μες στον κάδο. Τέλειωσε. 200 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο. Το σκληρό που λέμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Να το βάλω πάλι αλάτι. Ναι, θα το ριζάσουμε τώρα. Όλα πάλι μαζί. Θα εκτός που το... 5 γραμμάρια αλάτι. Εκτός που την πορτοκαλά. Βάλουμε μέσα 10 γραμμάρια baking powder. Βάλουμε μέσα... Να τα ανακατέψω τούτα ένα γύρο. Ναι. Θα βάλουμε μέσα το λάδι που είναι 150 γραμμάρια. Να σας τα πω και μετά, οπότε μην αγχώνεστε για τούτο. Και θα το ριζάσουμε. Και μετά που θα το ριζάσουμε πρέπει να βάλουμε μέσα έναν αυγό. Το βούτυρο τώρα, βάλεξε το βούτυρο. Α, να βάλω μαζί με ο λάδι και ο βούτυρο. Ναι, 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 γιατί το θα... βούτυρο είναι 100 γραμμάρια. Βούτυρο ή μαργαρίνη. Εδώ με έβαλα βούτυρο, μπορούν να βάλουν και μαργαρίνη. Μάλιστα. Χρήσο μου, έχουμε κάτι πλαστικό να το τυλίξουμε. Ναι, μπορούμε να το βάλουμε μέσα σε ένα σακούλι. Α, ναι, ναι, σε ένα σακούλι. Να βάλουμε σε ένα σακούλι. Ναι. Για να ανοίγεται πιο εύκολα, είστε να το ανοίξω. Έλα, κύριε Αφρούσο μου. Τέλειο. Ας το να ριζαστεί λίγο. Ναι. Το 3 λεπτά. Το λοιπόν, γράφετε κορούγες μου και αγόρια μου. 800 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 200 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, μέσα στον κάδο του μίξερ. 5 γραμμάρια αλάτι, 10 γραμμάρια μπέκε πάουτερ. Το μαζέψω λίγο. Έλα. 10 γραμμάρια μπέκε πάουτερ, εβάλαμε. 150 γραμμάρια ελιαθέλεων και 100 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Να σας τα πω και μετά. Ριζάζουμε και μετά μέσα θα βάλουμε το αυγό, έναν αυγό. Και την πορτοκαλάδα. Και την αστραγούχα πορτοκαλάδα. Η αστραγούχα πορτοκαλάδα είναι 400 γραμμάρια. 440. Α, 440. Ναι. Εντάξει, 440. Εγώ βάλα σου 400 γραμμιά. Έβαλες 400, είναι 440. Μάλιστα. Εντάξει, 440. Η αστραγούχα πορτοκαλάδα είναι το αναψυκτικό ρι πορτοκαλάδα. Ναι. Να ριζαστεί ακόμα ένα λεπτό. Έχουμε μια απορία. Πέμπ. Γιατί επειδή τα ζυγίζει τα γραμμάρια με τα ml είναι τα ίδια. Ρωτούν γιατί ml και όχι γραμμάρια. Επειδή όταν που ζυγίζει, ζυγίζει φουλ. Γραμμάρια. Έχει σημασία. Όχι, επειδή τα ml βάλουμε τάχα στα υγρά. Αλλά πλέον ζυγίζουμε τα παιδιά. Εγώ ζυγίζω τα ούλα. Ζυγίζω τα ούλα. Είναι μεγάλη διαφορά. Και έτσι λέω σε όλα ότι είναι γραμμάρι. Μάλιστα. Νομίζω είναι καλό ρε Χρήστο. Καλό, ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Να βάλουμε το. Να βάλεις το αυγό πρώτα ή το... Να το βάλω μαζί, για να μην μου κάνει κομματάκια το αυγό. Α, οκ. Βάλεις λίγο, να τραγούχα, βάλεις το αυγό. Ναι, για να... Και τη ζύμη. Και τελειώνει γιατί. Άμα έχεις την κυρία Φρόσο, 2 λεπτά τελειώνεις. 2 λεπτά τελειώνουμε. Βέβαια. Πόσα χρόνια κάνει σου μη δουλειά, κυρία Φρόσο μου. 40. 40. Πάρα πολλά χρόνια. Χρήσο μου, μια ολόκληρη ζωή. Έτσι. Και θέλω να την κάνω κι άλλα τόσα ακόμα.
Σου το εύχομαι ναι. Ολόψυχα, γιατί νομίζω εσύ και η μάνα μου είσαστε από τους τελευταίους ναι. που η δουλειά σας είναι η ζωή σας πραγματικά. Ναι, ναι, αρέσκει μας πάρα πολύ. Αρέσκει μου πάρα πολλά το ναι, ναι. Η δημιουργία είναι σπουδαίο πράγμα στον ναι. άνθρωπο. Να δημιουργήσεις. Θα σου αρέσει και τούτο που κάνεις, γιατί το αγαπάνε τη δουλειά σου, ναι. να είναι τούτο που αγαπάς. Αλλά έχει και ωραίους ανθρώπους στο εργαστήριο. Έχω, σας ναι. αγαπούν γιατί είσαστε οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε οι άνθρωποι που δουλεύουν για σένα, είναι οικογένεια. Είναι, είναι οικογένεια. Είναι πάρα πολλά χρόνια ναι, που ναι. μαζί μας. Είναι τώρα, 30 ναι, ναι. χρόνια ναι. και όλοι. Μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Ναι, ναι, ναι. Μεγαλώσαμε όλοι μαζί, μια χαρά. Και πάμε ακόμα, ως που πάμε, τώρα δούμε. Ναι, μια χαρά. Και τούτον τελειώνει η Χρύσο μου. Να δούμε και τούτον έτσι ωραίο μαλακό. Mm-hmm. Με ταξωτό. Έτο. Δες το. Με φτιά τραβάτο, ούλον που τον κάδω, πραγματικά. Τούτον είναι σε διαφορετικό. Θέλω να το θαυμάσω. Ανταποκρίνεται διαφορετικά τούτο. Να δούμε όσο τελειώ στο χέρι. Και μετά να... Άρα να... το αλεύρι να έχει και λίγο baking powder μέσα. Ναι, βάλαμε και λίγο ακόμα για να του δώσουμε παραπάνω. Βάλουμε και λίγο παραπάνω. Έλα, Χρύσο, πώς πάει. Να σου το βγάλω και να φτιάξω. Να φτιάξω και δώσουμε. Όχι, παιδιά είναι πάρα πολλά φράτο. Έτσι. Μεταξύ του. Τούτο θα μου το δώσει να βάλω πίσω, κυρία Φρόσο, εντάξει. Ποιο? Το ζυμάρι που κάνει τώρα για να μην τα συγχύσουμε. Ναι, για να μην τα συγχύσουμε. Ναι. Διότι η διαφορά του είναι το αλεύρι, το αυγό και, mm-hmm. και ο βούτυρο που είναι μιλωμένα. Είναι υποτίθε. Μιλωμένα τούτα. Μιλωμένα. Αλλά να τα κάνει άμα νηστεύει. Ναι, οι ελιόπιτε πάντα γίνονται νηστήσιμε. Ναι. Γιατί ξέρει, νηστεύει. Να θέλει... Το λάδι δεν πειράζει στι νηστείε, τρώμε λάδι. Εν τέλο, ναι. εσύ στι νηστείε δεν τρώει δηλαδή. Κάνει αλάδωτο. Μάνα μου, μενέλα, μου συγκινίζει. Πολλά φρίσκο. Θα βάλω στον κόσμο να το ζυμώσει η κυρία Φρόσο που το έκαμε μάνι μάνι παιδιά. Μα δεν είναι ωραίο, δηλαδή είναι όπω. Θέλω να τον τσίσω λίγο. Είσαι έτσι. Παναγία μου, τι ωραίο. Μαλακούτσικο, ναι. Θα βάλω στον κάδο του μίξ. Πάρτε τι ελιέ. Τι ελιέ. Το κρεμμύδι. Το σκιόσμι μα. Έτσι συμπόλικα μπόλικα, είδατε τα, ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία, δηλαδή, πολλά ωραία γεύση. Ωραία γεύση. Και βάλετε φρέσκα αρωματικά και το κρεμμυδάκι μας, το κόκκινο, ψιλοκομμένο. Τούτο είναι τη σκοτόπιτα. Έτσι, όσοι δεν τα καταφέρνετε, πιάστε τηλέφωνο την κυρία Φρόσο να έρθει να σας το κάνει έτσι ωραία. Εντός απλά πράγματα λίον, που χρειάζεται. Λίον πιπερούδι. Λίον πιπέρι μες. Λίον πιπερούδι. Το πιπερί νομίζω είναι να αναδείξει τις γεύσεις ναι, ναι, ναι. τους. Ναι. Πάντα βάζουμε λίγο. Όσο το θέλεις, πέμ. Άστο να το κάνω. Θα το δείξω. Ναι, να... Ας το μέσα, ας το. Να φκένει που το κορνέ, ακόμα λίγο και εντάξει. Δώσε ένα γκυρούι. Έχεις κορνέ, είπες μου. Έχω, ναι. Έχω πιο κάτω. Εντάξει, φτάνει. Είδες τι ωραίο που έγινε. Ναι, ναι, πολλά ωραίο. Μια χαρά να το μαζέψω, το βάλω στο κορνέ. Να βάλω και τον κάτω. Το λοιπόν θα σας ξαναπώ τα υλικά για τις ελιόπιτες που είναι πάρα πολλά ωραίες. Είναι ένα κιλό αλεύρι χωριάτικο στον κάδο του μίξερ. 5 γραμμάρια αλάτι, 15 γραμμάρια baking powder, 250 γραμμάρια ηλιαθέλαιο, ριζιάζουμε και βάλουμε 500 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Έχετε το πιο θεϊκό ζυμάρι. Ένα. Για τη γέμιση είναι μαύρες ελιές, κόλιαντρο, φρέσκο δυόσμο, κρεμμύδι κόκκινο και λίγο πιπερούδι. Τελειώσε τούτο. Τελειώσε. Πάμε τώρα, Μενέλαε μου. Για να κάνουμε και τις άλλες γεμίσεις, να δούμε τώρα τη συνταγή για το δεύτερο ζυμάρι που έκαναμε και να τα πούμε με τους φίλους μας. Για τα αλμυρά με διάφορες γεμίσεις θα χρειαστούμε. Είπαμε για το ζυμάρι, 800 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, 200 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, 150 γραμμάρια ηλιανθέλαιο, 100 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, έναν αυγό, 10 γραμμάρια baking powder και 400 γραμμάρια
440, είπε μου η κυρία Φρόσο, αστρακούχα πορτοκαλάδα και 5 γραμμάρια αλάτι. Με ζαμπόν, χάμπου λέμε στην Κύπρο, θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια τυρί έτα, 200 γραμμάρια χαλούμι, 200 γραμμάρια ναρί, άφησε κυρία Φρόσο μου να τα δείξω μου να έρθουν. 200 γραμμάρια ζαμπόν, ένα κουταλάκι μπέκε πάουτερ, λίγη ρίγανη, λίγο μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές σιμιγδάλι ψηλών και 1-2 αυγά αν χρειαστεί. Όσα χρειαστεί. Όσο χρειαστεί. Να δούμε πόσο είναι. Και με χαλούμι θα χρειαστούμε. Με μου αγχώνεστε, εγώ να σας τα λέω συνέχεια σε την εκπομπή, γιατί τις πιτούες πρέπει να τις κάνετε. Με χαλούμι θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια χαλούμι, 250 γραμμάρια τυριέτα, 200 γραμμάρια αναρί, ένα κουταλάκι μπέκε πάουτερ, έναν αυγό, 2 κουταλιές σιμιγδάλι ψηλό και 2 σμο φρέσκο. Με κοτόπουλο θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο, 350 γραμμάρια χαλούμι, 200 γραμμάρια τυρί έτα, 200 γραμμάρια αναρί, κανέλα, κρεμμυδάκι φρέσκο, μοσχοκάριδο, μαύρο πιπέρι, ένα κουταλάκι μπέκετ πάουτερ, ένα κουταλάκι κάρι προαιρετικά, 2-3 αυγά για το ζύμωμα και μαϊτανό ψηλό κομμένο. Κυρία Φρόσου, μου ένιωσα λίγο σαν τη Γαλάτια, να, που λαλεί υλικά και ακόμα πάει. Μια χαρά! Πολλά, πολλά. Τώρα λοιπόν, πάμε να δούμε, να κάνουμε τούντη γέμιση. Ναι. Για τα... για το σουφλέ με ρίγανη. Το λοιπόν, για το ζυμάρι, φίλοι μου, είπα σας, εβάλαμε μέσα στον κάδο τα 800 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τα 200 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, εβάλαμε 5 γραμμάρια αλάτι, 10 γραμμάρια μπέκετ πάουτερ, εβάλαμε 150 γραμμάρια ηλιαθέλαιον και 100 γραμμάρια βούτυρον και ριζιάσαμε κυρία Φρόσο μου. Μάλιστα. Και μετά έναν αυγό, εβάλαμε λίνα θρακούχα πορτοκαλάδα που τα 440 γραμμάρια, εβάλαμε το αυγό και τελειώσαμε με πορτοκαλάδα. Και κάναμε το τέλειο φύλλο. Μάλιστα. Τώρα, είπες μου, πάμε να τα ενώσουμε τούτα μέσα στον κάδο. Τα βάλουμε στο μίξερ, ναι. Έλα. Το λοιπόν, να τα βάλουμε τούτα μέσα. Τούτα τα τυριά. Μάρτα μέσα. Τα βάλω. Μάρτα μέσα. Ενώσαμε τα ούλα, δάμε. Εν η αναρή. Κυρία Φρόσο μου, εντριμμένο στη χοντρή μεριά του τριχτή. Ναι, εγώ βάλω τα ναι. Εντάξει. Ναι. Πιο καλά. Να ενωθούν τώρα μόλις συνεχωθούν, να ενωθούσαν να λιώσουν. Επειδή είναι μαλακά έτσι εδώ όλα τα. Άρα θέλετε ένα μίξερ, παιδιά, άμα θέλετε ένα μίξερ. Όχι, γιατί και στο χέρι μπορεί να το θυμώσει. Θα τα βγάλω σε πιο ψηλό ντρίφτη, θα τα κάνω στο χέρι, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, είπα για να είμαστε και λίγο ξεκούραστε, κυρία Φρόσο. Εντάξει, πιο καλά, ναι. Να μου να κάνω. Να βάλω τον γκάντζο, προτιμάς. Εντάξει, νομίζω. Ό,τι θέλεις. Νομίζω. Ναι, νομίζω. Και εγώ πάντα με εκείνο που θέλω. Να σου το βάλω εδώ. Εντάξει. Το λίγο χρήσω. Μάλιστα. Να βάλουμε και τούτο. Να βάλουμε και το χαμ, το ζαμπό μας. Βάρσια και ρίγανη και τα ούλα τα πράγματα για του. Βάλουμε και τη ρίγανη. Θα λέω στο καλύτερο, θα ζητήσω και εγώ. Λίγο πιπέρι είναι έντοχο με τριμιολόνο βάλω. Όχι, είναι πολύ. Εντάξει. Ήταν πολύ. Εντάξει. Το μπέκετ πάουτερ. Εντάξει όλο, εντάξει. Ναι. Και το σιμιδάλι και τα αυγά. Έτσι απλώς για το μαζέψι. Να σου το κατεβάσω. Κατεβάσω. Αν μπορεί πίσω το πράγμα. Ναι, ναι. Εντάξει, έστω και ο λεπτά το ζυμώσει. Ναι. Και να βάλουμε τα αυγά. Άρα, μετά εγώ τούτο θα το βάλω σε τούτον μπολ. Άρα, στον κάδο βάλαμε 350 γραμμάρια τυριέτα, 200 γραμμάρια χαλούμι, 200 γραμμάρια αναρί. Ανάλατη την αναρί. Ανάλατη ναι. Πάντα. Και ο λόγος που βάζουμε την αναρί για να μας υποδοθήσει το άλλο να μην είναι πολλά αρμύρα. Mm-hmm. Βάλαμε 200 γραμμάρια ζαμπόν το χαμ, ένα κουταλάκι μπέκετ πάουτερ, λίγη ρίγανη, λίγο μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές σιμιγδάλι ψηλό. Βάλαμε ένα ναι. Αυγό. Να βάλουμε δύο. Δύο θα βάλουμε δύο. Δύο αυγούλα και τέλειος. Μάλιστα. Φέρω τα άλλα. Τα άλλα τώρα. Γιατί ήρθε η κυρία Φρόσο, έφερε μας δουλειά. Τι να κάνω. Έτσι, μια χαρά, μια χαρά. Τα χαλούμια, το μπέκετ πάουτερ, το αυγό, το σιγουράκι. Μάλιστα. Νομίζω είναι τέλειο χρήσιμο, μια στιγμή. Τέλειο, είμαι σίγουρη. Αν έχουμε κορνέ, έχουμε για όλα, και για καλό. Τα
Έχουμε. Έχει τσαλό. Έχω, έχω. Μπορείς να είναι και ο γιος σου που μου τα φύγε. Όποιος έρχεται να μην και αφήνω τον να τα παίρνει πίσω. Τώρα λοιπόν, τέλειωσε το χρήσιμο. Νομίζω που πίσω πώς. Ο γιος της κυρίας Φρόσος είναι ο Μιχάλης ο Καλοπέσας. Μάλιστα. Μάλιστα. Ξέρετε με ποιον μιλώ, ναι. Ξέρετε ποιος είναι πίσω από τις κάμερες και κατσαρίζει. Παρακαλώ, πέτε μου το όνομα. Είδες, ο κόσμος σε κατάλαβε, σε φωνάζει Γαλάτια. Φωνάζουν οι Γαλάτια, Γαλάτια. Με τον ίδιο τρόπο να σημώσουμε τα άλλα τώρα. Μάλιστα, δεν τα βάλα, τα ξέχασα, να τα βάλω μέσα. Ναι, βάστε πριν να... Και εγώ να το βάλω μέσα. Τώρα τέλειωσε, μέσα στο κορνέ. Εγώ ήρθα εδώ, θα βάλω... Αυτό το σύγχυρο. 350 γραμμάρια χαλούμι. Μες στον κάδο. 200 γραμμάρια τυρί έτα. 200 γραμμάρια αναρίν ανάλατη. Τριμμένα όλα στη χοντρή μεριά του τρίφτη. Άρα. Έτα μέσα. Ένα κουταλάκι μπέκε πάουτερ. Θα βάλουμε και λίγο δυόσμο, εμείς να βάλουμε ξηρό. Ναι, βάλουμε ναι, ξηρό τώρα, γίνει. Εντάξει, μια χαρά. Ας το πιάμε στη σειρά. Να βάλω ακόμα λίγο, γιατί αρέσκει μου ο δυόσμος. Και έχουμε και την κοτόπιτα ακόμα. Ναι, έτσι να κάνουμε και την κοτόπιτα. Άρα, τούτα να κατέρνω τα τώρα. Α, τα καθαρίζω γιατί άμα είναι καθαρά και να με θέλει η κυρία Φρόσο να πάω στο εργαστήρι. Όχι. Κυρίες, δεν θα με θέλει, λαλεί το. Το λοιπόν Χρήσο, έβαλες τα ούλα, τούτο δεν το βάλεις. Όχι, δεν το βάλα ούτε το αυγό. Εντάξει, τα φέρω τα πράγματα εις κοτόπιτας μπροστά. Φίλοι μου, ξέρετε με ότι πελανίσκω με τις ζύμες. Τούτη εκπομπή πραγματικά είναι η αποθέωση της ζύμης και της πίτσας, πραγματικά. Κάθε λίγο κολλώ με έναν πράγμα. Ας πούμε, ήταν το λοιπόν πρώτα. Μετά εκόλλησα να μπουλάλουν... Όχι, τούτα τώρα είναι ούλος ο κόσμος. Τώρα, ναι. Έχω μεγάλη κατανάλωση. Τώρα εκόλλησα με το πραγματικά. Τώρα να δούμε, μπορεί να χρειάζεται ακόμα έναν αυγό. Όχι, καλά, μην το κάνουμε. Να σου φέρω αυτή. Ας το να ζυμωθεί καλύτερα. Άρα, μέσα στον κάδο χτυπούμε 350 γραμμάρια χαλούμι, 200 γραμμάρια πυρινέτα, 200 γραμμάρια αναρίν ανάλατη, έναν κουταλάκι μπέκε πάουτερ, έναν αυγό και δύο κουταλιές συνυγδάλι ψηλό και βάλαμε και δυο σπον έτσι για να μυρίσουμε. Ναι. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε λίγο πιπέρι, να. Θέλει να βάλουμε λίγο. Καλό, θα σου φέρω. Να βάλω έτσι λίγο να αναδείξει τη γεύση. Εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, κάνουμε χαλαρές τις ζύμες, γιατί ύστερα μπορεί να σκάσουν μέσα που ψήνονται στο φούρνο. Γκαλί και τούτη, μια χαρά είναι. Τούτη είναι η δεύτερη. Κάνει τη ρέκτη σου. Μαζέψουμε φέτο. Α, μπράβο, κάμε το μετρινό. 8 παιδιά είναι τέλεια, και τούτη. Ναι, πάρε ντουί στο κόρνε. Είναι πιο εύκολο που τες εκράτων που ήταν, το φέρω. Μέχρι η κυρία Φρόσο να το βάλει εκείνο στο κορνέ. Να αρχίσουμε να νύουμε το πουτσένα. Ναι, πάμε παρακάτω. Την κοτόπιτα με τον ίδιο τρόπο. Να έχω την κόλλα μου, δαμέ. Είναι 350 γραμμάρια χαλούμι, 200 γραμμάρια τυρίνετα και 200 γραμμάρια ναρί. Στον κάδο. Να βάλω και το κοτόπουλο μέσα. Θέλει να του δώσεις ένα γύρο πρώτα να ενωθούσει και πάρει το στο τέλος. Εντάξει, οκ. Okay. Θα βάλω κανέλα. Πώς είναι κανέλα να βάλω. Έτσι ένα κουταλάκι, μισό κουταλάκι. Ένα κουταλάκι. Να βάλω έναν κοφτό. Γιατί έχουμε και την άλλη την κοπέλα πίσω από τις κάμερες και να σκέψει να διαμαρτύρεται. Δεν της αρέσκει της Καλατίας, σας. Ναι. Ακούω σε που... Εμένα αρέσκει μου πάρα πολλά χρήσω η κοπέλα. Εμένα. Το παντός πας στην Μπογάτσα. Και εσύ βάλεις, αλλά με μέτρο, εντάξει, δεν τσιπάμε σου τίποτε.
Σε παρακαλώ, μην μιλάς, δεν σ' ακούμε. Πάρω στην πουγάτσα. Μαύρο πιπέρι, έβαλα την καρέλα. Μαύρο πιπέρι και το κάρι. Μάνα μου, εγκρίμα, να αφήστε τι. Δώσ' τους ένα γυρό και μετά να το βάλεις να αφήσω. Και μετά να σπάσουμε τα αυγά. Μπορεί να θέλουμε 2-3 αυγά. Εντάξει. Άντε, να μάθουμε κι άλλον κόλπο τώρα με το κορνέ. Αν το ξέρεις. Όχι, γέμιζα τα παραδοσιακά με το κουταλούδι. Είναι επαγγελματικά πράγματα του τα χτίσω. Ναι, εντάξει. Τούτα, για τους επαγγελματίες. Πες μου, κυρία Φρόσο, πώς αποφάσισες να ανοίξεις το φούρνο. Πώς αποφάσισα. Ναι. Μα τώρα πριν 40-50 χρόνια. Ναι, θυμίσου, ας σε πάρω πίσω πριν 50 χρόνια. Πώς έγινε. Ξεκινήσαμε με το χωριό. Εμείς είμαστε με το χωριό μας και κάναμε την δουλειά. Ναι. Είμαστε στην ερασιτέχνη. Ποιο χωριό θυμίσμε. Αργάκι Μόρφου. Από το Αργάκι Μόρφου. Ναι. Έκανα πουλούσαμε στους καφενέδες, τα συνεργατικά, ξέρω εγώ. Εφοδιάζαμε το χωριό και διάφορα άλλα χωριά γύρω μας. Στο χέρι είναι ζυμώνα μενά. Στο χέρι. Να βάλω μέσα τα υπόλοιπα. Τώρα ξεκίνα, πάρτε. Τα ούλα. Και μετά σιγά σιγά γίνηκε ο πόλεμος, ήρθαμε που ποδά, σιγά σιγά ανοίξαμε ποδά. Ήταν η πρώτη δουλειά που έκαμετε μετά τον πόλεμο ποδά, ναι, ήταν ναι. Ο φουρνός. Εντάξει, περάσαν 2-3 χρόνια, ώσπου να μας δώσουν σπίτι. Ναι, στο ίδιο σημείο, κυρία Φρόσο μου, είσαστε πάνω από τον Χρύσο Βαλάντου ή είσαστε αλλού. Όχι, είμαστε στο συνοικισμό πρώτα, αφού πάλι ζυμώναμε στα χέρια. Ξεκινήσαμε και ζυμώναμε στα χέρια πάλι. Ναι. Και μετά, χτίσαμε ένα φούρνο μεγάλο μέσα στην αυλή του συνοικισμού. Και φωδιάζαμε το συνοικισμό και διάφορα καταστήματα στη Λευκοσία. Και μετά σιγά σιγά ενοικιάσαμε ένα φούρνο που σταμάτησε ο ιδιοκτήτης να δουλεύει. Επήγαμε 2 φορές με οικείο. Αλλάξαμε 2 τόπους. Μετά χτίσαμε στον Αρχάγγελο. Δουλέψαμε καμιά 17 χρόνια μαζί με τις αδερφές μου. Και μετά εγώ ξεχώρισα και πήγα και χτίσα το Χρύσο Βαλάντου, ναι. Μπράβο. Και μετά τώρα ασχολούνται οι γιούες σου. Έτσι, οι γιούες μου, ναι, ναι. Πόσους γιούες έχουμε? Τρεις γιούες. Ναι. Ο Μιχάλης. Ο Χαράλαμπο και ο Ειρηναίος. Και ο Ειρηναίος. Και είναι και ο Ειρηναίος στην επιχείρηση. Καλό, και ο Ειρηναίος. Α, είναι, τον ναι, ναι. Να σου τον γνωρίσω και εκείνο. Πάμε με να βάλουμε τα αυγά. Ναι, βάλε να δούμε χρύσο μου να με γίνει. Πόσα έβαλε? Ένα. Βάλε. Δύο. Κανεί, θέλουμε να άλλο να δούμε. Έβαλε και κανελά. Έβαλα την κανελά, ναι. Ναι. Και το κρεμμυράκι είναι όλα. Θα γίνει πάλι μια ζύμη μαλακή. Τούτοι αν δεν έχουμε κόρνε, να βγάλουμε στο χέρι. Α, σαν να τώρα, να δω, τώρα να δω. Δεν μπορεί να έχω στο τελευταίο. Ας με να κοιτάξουμε. Δυνατόν να μην έχω. Έχεις... Έχω από τσίνο. Κάμε τσίνο, αν με δεν πειράζει, δεν πειράζει. Περίμενε, λάβεις. Έχει μικρό του το. Όχι, δεν πειράζει, Χρύσο, μην κάνεις. Άκου να μπορεί να τελειώσουμε με εκείνο να δεκαιμίσουμε. Μάλιστα. Να δω πόσο μαλακένει. Έτσι. Έτσι πάνω ούτε να είναι σφιχτή, ούτε μια χαρά. Μια χαρά. Πολλά ωραία. Τέλεια. Έμαθες. Έμαθα, καλέ μου. Μαθαίνω, είναι ένα μέντο. Απλά πρέπει να το κάνω, να το... Είναι η επανάληψη... Άμα το μην... κάνεις, δεν τα θυμάσαι, άμα το κάνεις πολλές φορές. Ναι. Το λοιπόν χρήσουμε να αρχίσουμε το ζυμαράκι μας, νομίζω περιμένει μας. Μάλιστα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τις λιοπιτούδες. Κάμε έτσι έναν κορδονάκι. Δέτε το κόλπο. Και μετά θα τις κόψουμε έτσι. Μικρές, μικρές. Τώρα η κυρία Φρόσο δείχνει μας πώς να ανοίξουμε τις τέλειες πίτες. Τις λιοπιτούες. Δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Χρήσω να νομίζει ο κόσμος ότι να κάνουμε... Όχι, μα δεν κόρπο. Γαλάτια μου, κοίταζε πώς θα είναι τις πίτες εύκολα τις λιοπιτούες. Τώρα δούμε είναι και κατάλληλος ο πάγκος σου. Ο πάγκος μου είναι καλός, κυρία Φρόσο μου. Πολλά καλός σαν εσένα. Ναι. Πούντα. Πάμε να κόφουμε τα έτσι να ξεκουραστούσει λίγο. Βράσει το φούρνο και να βάλουμε να ψηθούσει. Εντάξει. Ναι, βράζει ο φούρνος. Βράζει στους 200. 180. 200, 200. Να δοκιμάσουμε να δούμε να είναι. Κοίτα πώς το ανοίγει, παιδιά. Έτσι. Έτσι, δέτε. Απλό, δεν είναι τίποτε.
Κάμνω τη μητούλα πρώτα, μετά τραβουκάτω. Έρχεται τούτο το πράγμα. Ένα λευρό στον πάγκο, γιατί είναι καλό το ζυμαράκι. Αλεύρωσε στον πάγκο, είναι πιέν το ζυμαράκι. Ναι. Έχανε, όχι. Δεν μπορώ να κάνω παρέμβαση. Εσύ είσαι ο παραγωγός, κατέβα κάτω κάποιες παρατηρήσεις. Ούτε. Sorry. Να μην μιλάς, είπε, γιατί δεν ακούεσαι και ο κόσμος δεν ήξερε ότι είσαι εδώ. Έκαμε στο δημοσίευσιο στο που τώρα μου έρθει να κάνουμε στο τουτούκι, λέει και η Γαλάτια. Μετά χρήσου μου κάνουμε το πράγμα. Μάλιστα. Με το κορνέ πιο εύκολο. Πάμε. Γεμίζουμε τες. Εντάξει. Μετά κλείουμε. Φέρνουμε το σημαράκι μας έτσι εδώ και κάνουμε το πράγμα. Έτσι. Πού έχεις σακούλα, να αφήνεις σακούλα. Έλα, έφυγε. Και κάνουμε το ωραίο το πράγμα. Ναι. Άσε να με δεις πρώτα. Έτσι εδώ κάνουμε τούτο, ετοιμάζουμε. Και με τα χέρια μας τούτο πάση μάλλον στο τραπέζι. Και γίνεται φύλλα η ελιοτούα. Έκαμε στην Πασά. Ναι, είναι μόνο κάμω. Στο σάισμα. Ούλα Πασά που τα κάνω. Περίμενε, τι έκαμε λάθος. Την Πασά, διότι εδώ, όταν το κάνεις εδώ, ναι. Ανοίγουμε το έτσι. Α, ναι, τραβάς το. Ναι, και κάνω το χέρι μου πάει, παίρνω Τάξη. Την όπου θέλω. Εντάξει, έλα να ξανανοίξουμε κι άλλο φύλλο να μαζί. Να ανοίξουμε φύλλα μαζί τώρα. Καλά, τούτη που είναι η δική μου, η πιο πασχή είναι να τη γοράζουν πιο πολλά στο φούρνο. Δηλαδή σε ένα αλλού είναι μέσα πράγμα, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι. Χρήσω μου πρώτα πατούμε το φύλλο μας εδώ και κάνουμε την μητούλα να πάει πάνω έτσι. Και μετά τραβούμε το γιος και κάτω. Δες, πάει πάνω η μύτη, έρχεται κάτω τούτο. Και γίνεται μόνο του. Είναι καλό, αναλόγως είσαι καλή, ναι. Που να φύγει θα πιάω άριστα, παιδιά. Ναι, να σε βαθμολογήσω στο τέλος. Να δούμε. Έτω. Να σε δω είναι από καμές. Εγκαμέντε. Ούτε μητούλες. Δεν ξέρω. Γκαλές. Περίμενε, περίμενε. Έτω, δάμε. Όχι, άσε το τσιλιόν πλατούι. Τσιλιόν πλατούι. Ναι, ναι, και πήγαινε πάρτο. Τον τούτον τώρα ξεκινά να πάει πάνω. Έτω. Ναι, τσέλα κάτω ύστερα, ολόγιο. Μπράβο, τέλειωσες. Ναι. Για να γίνεται, μετά γεμίζουμε. Έτσι, ωραία. Μετά, κυρία Φρόσομε, να βάλουμε κάτι που πάνω. Ναι, να τις αλείψουμε και να βάλουμε... Τι να βάλουμε που πάνω. Μπορείς. Ναι. Όχι να πατάς, που πάνω να πιέζεις, όχι που δάμε. Κάνει, βάλες πολύ. Εδώ. Ναι, έτσι. Ναι, μπράβο, κάνει, φτάνει πολύ. Κάνει, να σπουρτίσει ύστερα. Κάνει χρήσιμο. Okay. Μετά κλείουμε έτσι με τον τρόπο εδώ. Και τα χεράκια μας έτσι. Και κάνουν έτσι να φαίνονται τα φύλλα. Έτσι, δεν τις τι όμορφες. Είναι κάμε μητούλες τώρα. Δικές σου είναι πιο όμορφες. Είναι κάμε μύτες, έτσι. Βλέπεις. Εγώ ήμουν τηλιάρισα. Αν έβλεπα άλλο και έκαναν τα πιο καλά από μένα, δεν το άντεχα. Σιώμα κόρη, τη χρήσα έτσι είναι λάλη. Ώσπου και μάθαινα να κάνω ακριβώς τα ίδια με εκείνο που μου άρεσκε. Είναι γι' αυτό που σε έφερα στην εκπομπή. Τώρα να βάλω το βίντεο, ξέρεις πόσες φορές θέλω να δω. Για να δεις. Ξέρεις πόσες ελιόπιτες θέλω να κάνω. Μανούλια. Κυρία Φρόσομη, είμαι δαμέ, εντάξει. Ένα λεπτό να τις βάλω. Ναι. Και να τις ψήσουμε, χρήσουμε. Ναι, ναι. Ο κόσμος περιμένει. Εντάξει, στους ελιόπιτες. Γύρισα το ένα. Ναι, εδώ, θα κλείσεις εδώ τώρα. Περίμενε. Ας με το καπνό. Ναι. Έτσι. Πά στο τραπέζι. Και γυρίζω. Είχα μια υπαλλήλου, λάλε μου. Φώναξε μου, Φρόσο, γιατί με μου φωνάξεις, δεν καταλάβω η λάλη μου. Καταλάβω με εγώ. Η κυρία είμαι Κατίνα. Σαν την υπάλληλο, ποια ήταν η υπάλληλος σου. Η κυρία Κατίνα. Κυρία Κατίνα, είμαι σαν εσένα. Η λάλη μου, βάρ μου τις φωνές, λάλη μου, γιατί και άμα μου φωνάξεις... Θα πείσει καλά τι αν έρθει μέσα να τα καταφέρει, να τα καταφέρεις. Να τη φέρουμε, λάλης. Έλα. Έλα να δω, όχι. Αν δεν έρθει, εντάξει. Αν είμαστε τρεις, γίνεται γαλάτια μου. Αλλά νομίζω, να σας πω το διάλειμμα. Στο διάλειμμα δεν βάλουμε να ανοίξει. Το λοιπόν, κυρία Φρόσομο, μετά από τούτη, κάνεις τις τσίνες και μετά ξεκινούμε να κάνουμε να κάνουμε άλλες. Χάμπτη δίνιστερ. Ναι. Ακούεις, Χρήσο, αν θέλεις, αλήφουμε με αυγόν ή αλήφουμε με χυμό. Εντάξει. Αλήψε με αυγόν, έτσι. Εντάξει. Για να κάτω. Πάμε να ανοίξει τώρα, γιατί είχαμε το... Μπράβο.
Ναι, το μαδράζιο μου είναι καλό. Γι' αυτό έφερα το δικό μου χρύσο μου. Είπε μου ότι έχει, αλλά εγώ. Α, είδε. Ναι, πρέπει να. Κύριε Χρυσόστομε μου, γιατί. Πρέπει να φανεί στον κόσμο ότι δεν ξέρω να κάνω. Πρέπει να. Αν και λαδωμένο, να δουλέψει πολλά για να καλό το μαδράζιο. Το λοιπόν, κυρία Φρόσο, θέλω να πει του κόσμου να που κάνει, γιατί πραγματικά το. Πιάνει το, διπλώνει το από πάνω. Εδώ, διπλώνουμε ναι. Το εδώ. Ναι. Κλείωτε εδώ τι άκρε για να μην μου φύγει έμιση. Ναι. Και μετά με τα χέρια μου, έτσι πάω τούτη κίνηση, να τζίζει πάνω στο τραπέζι τα χέρια μου. Εντάξει, okay. Κατάλαβε. Ναι. Πάμε να κάνουμε ένα άλλο, γιατί δεν έχουμε πολύ ρορά. Να κάνουμε το. Άντε, θα τι βάλουμε να ψηθούν τούτε ή που να γεμίσουμε τη λαμαρίνα. Ξαγίνεται. Όχι, έγινεται, γιατί δεν τελειώσαμε. 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 Μάλιστα. Άλυψε με έναν αυγό, χτυπά έναν αυγό, να βάλουμε στη σαμάκι και να πω στο φούρν. Το λοιπόν, να ανοίξω για το χαμπτήρι, το ίδιο μπορούμε να ανοίξουμε τώρα. Mm-hmm. Αλλά να κόψω ακόμα λίγα. Να μου δείξεις που και ο τρεις που το κάθε είδος. Ναι, ναι, να δείξω. Να πάμε διάλειμμα και να έρθουμε πίσω. Και έχουμε και το... Ναι. Έχουμε και το χαλούμι. Το χαλούμι, να δείξουμε... Εύκολο. Α, να φέρω το πίσω, να φέρω το άλλο το ζυμαρί. Όχι, ή ό,τι θέλεις πρώτα. Θέλεις το χαμπτυρί, θέλεις το χαλούμι, ό,τι θέλεις φέρ. Όχι, το ζυμαρούδι είναι, πρέπει να φέρω το άλλο, βάλεις το ίδιο. Α, ναι, έβαλα το ίδιο, ξέχασα. Δεν πειράζει. Πειράζει? Όχι, καθόλου δεν πειράζει. Εντάξει, κάμε τα άλλα καλό μαζίνα. Λοιπόν, ξαναδείχνει μας με τον ίδιο τρόπο να ανοίγουμε τα φύλλα μας. Δεν και η διαφορά, απλώς εμμυλωμένο το... Να κάνουμε άλλη γέμιση τώρα, με άλλη γέμιση. Βάλουμε που πάνω εγώ άλυψατες με αυγό, πασπαλίζω με σισάμιν και πάνω στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Ναι, περίπου να τις δούμε, γιατί ο φούρνος σου δεν ξέρω πώς η δύναμη είναι. Εντάξει, πάμε. 20 λεπτά. Φούρνο! Μα είναι τα ωραίες οι δικές σου, κυρία Φρόσο, οι δικές μου παίζουν. Τούτο είναι τα μπορεί. Τώρα είναι το χαλούμι, τα κάνουμε χαλούμι. Πάμε, 20 λεπτά. Φέρω. Δεν θέλουμε πολλά αλλάχτες στις ζύμες. Εντάξει. Τώρα λοιπόν χρησιμοποιώ τις κλίμακες διαφορετικά. Α, κλείνουν διαφορετικά. Ναι, τούτες είναι έτσι που κλείσει. Ξανά, βλέπουμε. Πάμε. Έτσι, λίγο πάνω, εδώ. Πάνω, δεξιά, κλείουμε αριστερά. Το, έτσι, τραβούμε το λίγο και κάνουμε το πράγμα. Έτσι. Ναι, όπως τα σπρίγκλα, όπως τα κουπέπκια. Και ο τούτον και... έτσι. Πολλά. Έτσι, δεν είναι τι ωραία. Κατάφερες τα. Ναι, με μέθο, έτσι να το κάνω. Έτσι. Έκαμε στη. Πώς το μπορούει. 7 λεπτά μας εμείνα. Οπότε... 7 λεπτά μόνο έχουμε. Ναι, λίξε μας παρακάτω. Άλλο πράγμα. Μα τελειώσε η ώρα. Άλλη γέμιση. Τελειώσε, μα ο χρόνος φάει μαγλή ώρα. Άντε, φέρτε να κάνουμε... Το χαμπτυρί τώρα. Κάνουμε το χαμπτυρί. Να κάνουμε και τις κοτόπιτες. Κοτόπιτες να ανοίξουν πιο μεγάλο φύλλο. Εντάξει. Άρα το χάμπτο τυρί είναι να το ίδιο με τούτο. Ναι. Και μείνει μας η κοτόπιτα. Τέλεια. Τέλειωσα. Έδειξε μας πολλά πράγματα η κυρία Φρόσο σήμερα. Γι' αυτό είμαστε νυπατμό. Αλλά παιδιά είναι τούτες οι γεμίσεις οι τέλειες. Ναι, πολλά ωραίες. Εν τούτες που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Τρία κυρία Φρόσο μου κάνει. Ναι, καλή. Να ανοίξεις άλλα, για να μας δείξεις και η κοτόπιτα. Το χαμπτυρί είναι τούτον εδώ. Η κοτόπιτα να ανοίξουμε αυτό το χαμπτυρί. Τούτο θα λείψουμε ένα αυγό και από πάνω να πασπαλίσουμε λίγο ρίγανη. Okay. Και μυρίζει όπως την πίτσα που ψήνεται. Μάλιστα. Και τούτο με τον ίδιο τρόπο κλείεται, όπως τη χαλούμωτη. Η διαφορά του είναι να έχει ρίγανη που πάνω. Πάνω αντί σισάμι. Ναι. Και το φύλλο συμπεριφέρεται το ίδιο όπως ήταν το άλλο. Μην νομίζω ότι μάλιστα. Έχουν και πολύ διαφορά. Και να σε φέρω ποδά μετά να μου δείξεις το άλλο. Τέλειο. Το λοιπόν.
τέλειωσε για τούτο. Τούτα θα βάλει σε ρίγανη μου βάλει. Εντάξει. Κοτόπιτσε τώρα. Ναι. Πρέπει να ανοίξουμε. Το άλλο το φύλλο. Τούτο, ναι, ναι. Θέλει να έρθει ποτά από καθαρά. Να ανοίξουμε, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Πέντε-έξι είπε να κάνω, ναι, ναι. Ναι, ναι. Καμιά σκιά να δούμε. Φέρε ένα ποτήρι. Έχω κορνέ, έχω κορνέ. Δεν πειράζει, δεν βάλουμε. Έχει. Έχω. Φέρε σου, Μιχάλη. Δεν ξέρω αν είναι ο Μιχάλης, όποιος έρχεται εδώ με, κάτι σου δεν φεύγει με πράγματα. Λέω σας τώρα, το ξέρουν και οι φίλοι μας που ενάρτου. Κάποτε έρχεται η άντρη και λέει, ας πούμε ρωτάς, κυρία Φρόσο, τον το πλάστησε δικό σου. Όχι, λέω της κόρη μου, ότι έρχεται εδώ με δικό μας. Νούλα δικά μας. Νούλα δικά μας. Όχι, τούτος που έφεραν της Αθηνάς και να το θέλει. Εντάξει. Να μας φάει η Αθηνά. Εφοήθηκε, εφοήθηκε. Το λοιπόν, θέλω το ποτήρι να κόψω. Ναι, έλα. Το λοιπόν, τώρα δείχνει μας τις κοτόπιτες. Εγώ έχω κουπάπιστο. Κουπάτ, κάνεις το με το κουπάτ. Ναι, ναι. Και κάνω με πιτσούες στρογγυλές. Τέλεια. Και γεμίζουμε. Τώρα δούμε πώς γίνηκε. Εντάξει. Κυρία Φρόσο μου. Ορίστε. Να είστε σε ευχές μου. Ναι. Που ήρθε και έδειξες μας τα αλήθεια που σου λέω. Αλήθεια ρε θα σου α. Πάρα πολλά. Τώρα πάνε να φάεις να δούμε. Ξέρω τις γεύσεις σου, δεν τις ξέρω. Α, σύνα. Αλλά θέλω να δω τούτα όλα τα... Τα μικρά μικρά ναι. Πώς γίνουν. Και... Δεν πειράζει, αντί και ο κόσμος είναι τώρα ναι. Θα κάνουμε για να ξέρουν. Σύ. Να μας δείξει ένα θκιό, να πάμε διάλειμμα και να έρθουμε πίσω. Η κοτοπίτσα γίνεται έτσι. Α, έτσι. Κοτοπιτσούλα. Ναι, στι. Άρα, φέρνεις το που πάνω. Που πάνω κλείω το. Κλείστο. Έτσι εδώ. Και μαζεύκεις. Ναι, και μαζεύκουμε. Που πάνω τούτο είναι να μου βάλουμε. Αυγό μόνο. Αυγό του. Στο φούρνο 20 λεπτά ούλα. Ναι, ναι, ούλα. Πάμε διάλειμμα, κάνετε καφέ και ελάτε δαμέ να τα απολαύσουμε παρέα. Φύγαμε. Πρόσωπα επιστρέψαμε. Μάλιστα. Θέλω να δείτε, ευκάλαμε τις ελιοπιτσούδες που το φούρνο. Α, τούτες είναι ελιοπιτσούδες, δείτε τι ωραίες που είναι. Τραγανές, τραγανές. Απαναγία μου, είναι κόσμημα. Οι κοτόπιτες, τούτα είναι τα σουφλέ, τα σουφλέ, χαμτηρί. Και τούτες είναι οι τυροπιτσούδες. Το χαλούμι. Ναι, τώρα ακούω σε μένα λάι μου. Τινές που έχουν ρίγανη είναι το σουφλέ. Να τις βάλουμε δαμέ, κυρία Φρόσο μου. Να θέλεις. Ναι, ναι. Α, είναι καλά να τα αφήσουμε εδώ. Εντάξει, δεν θέλω σερβίρισμα. Και τούτες έδειξε μου που κάναμε το ίδιο στυλ, τη μεγάλη τη χαλουμωτή, την ελιοπιτσούα τη μεγάλη που το κλεί ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι πιο μεγάλη. Και τα άλλα δείξαμε σας. Τα μικρά, μικρά. Κυρία Φρόσο μου, να έχεις τις ευχές μου, να είσαι πάντα καλά, εχάρηκα την. Όσον τίποτε άλλον τούν την εκπομπή. Ναι. Θέλεις να πεις του κόσμου ένα σκιό μυστικά. Α, να σας πω ότι τούτες οι λεπτό χαλουμωτές είναι οι δικές μου. Τες λέω πιο χοντρές έκαμπλε τες η κυρία Φρόσο, εντάξει. Λοιπόν. Α, το δοκίμασε να δω. Ταραραρα. Sorry, κανένας. Ταραραρα. Κάνουν κρυάς. Ήταν τόσο εύκολο που νομίζω πίσω να κατάλαβε ο κόσμος τι τελευταίες κάνουμε. Ναι. Είναι στα άλλα μυστικά δηλαδή. Όχι, αφού έδειξαμε τους σαούλες τα μυστικά. Το λοιπόν, τίποτε... να σας ανοίξω και το σουφλέ να το δείτε. Και εκείνο πολύ ωραίο. Δείτε. Ωραία. Ωραία, η γέμιση ήταν πολύ ωραία. Περίμενα σας δείξω και την κοτόπιτα. Τα φάει ζούλα τώρα. Να καείς κόρη Χρύσο. Ρωτούμε γιατί χορεύω, για να πάει πιο πλευρά κάτω. Εμπού χαράντης, εμπού χαράντης που τρώει ωραία πράγματα. Όχι, είναι ωραία. Όσοι δεν τα καταφέρουν, εμπού λούμε και στο Χρυσοβαλάτο να έρθουν να αγοράσουν, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά είναι τόσο εύκολα και απλά που τα ρίξαμε που μπορούν να τα κάνει οποιοςδήποτε. Δεν έχει πρόβλημα. Και χαλούμε του. Ναι, ναι, και τυροπιτσούα. Αντιγραφήκεις, αλλά λένε να φάει ούλα, ρε. Είναι το φίλο σου. Ναι, κορυφή, ναι, ναι, κυρία Φρόσο μου.
πολλά ωραία. Είναι τέλειο. Ρίξαμε τα, δεν έχει μυστικά, είδατε το που ετοιμώσαμε, είδατε το που το ανοίξαμε. Το λοιπόν. Ναι. Θωρείς την εκπομπή μας, ναι. Αφού ξέρω που ξεκουράζουμε. Θέλω σε τούν την κάμερα να αποχαιρετήσεις τον κόσμο, γιατί εγώ να δοκιμάσω και την τυρόπιτα. Α, μανούλα μου, να τα φάει ούλα, ας που να φύγουμε. Χάρηκα και εγώ που είμαι μαζί σου σήμερα, Χρήσο μου, περάσα πολλά ωραία. Ήταν ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα που έχω καθημερινώς και θα φύγω ευχαριστημένη κι εγώ. Να κλείσω εγώ τελικά. Τούτη τη ρόπιτα, παιδιά, είναι κορυφή. Ό,τι μας έκαμε σήμερα, κυρία Φρόζο, είναι, αν το τοπεδάμε, είναι 10 φορές πιο πάνω. Έτσι τα φτιάχνουμε πάντα. Δεν έχει τίποτε διαφορά. Ευχαριστώ σε μέσα από την καρδιά μου, φίλοι μου. Ευχαριστώ. Δοκιμάστε τα. Πιένετε στην κυρία Φρόζο να την πετύχετε να σας κάνει και καφεδάκι. Να είστε πάντα καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια σας. Γεια σε όλο τον κόσμο.